ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι η Ελεονόρα και ο Ηλίας. You did great, baby. No problem. You did great. Δεν υπάρχει. Το μεταξύ της τραγουδούς θα το λέω, εντάξει, δεν κουράζει. Ναι, τραγουδάκαμε το δικό μας το τραγούδι. Δεν τραγουδούσαμε το Wishing on a Star. Δεν πειράζει, θα χορέψουμε στο τηλέφωνο. Τραγουδούσαμε το Wishing on a Star. Κανονικά, ότι επειδή υποχωρούμε. Θα παρακαλέσω την Άντια και το Θάνο να περάσουν μέσα. Και να έρθει η Ελεονόρα. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Για μένα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε φέτος στο Dancing with the Stars. Είναι παιχνίδι ανατροπών το Dancing with the Stars. Από την πρώτη στιγμή το ξέρουμε όλοι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα. Μίλα εσύ, Ελεονόρα. Δεν μπορώ. Εγώ το περίμενα. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί το περίμενα. Γιατί ξύπνησατε ήρια σήμερα. Ξέρεις, εγώ έχω τεράστια διαίσθηση σαν άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος που έχω διαίσθηση. Και γιατί κάτι σου έλεγε ότι σήμερα θα είναι το τέλος? Δεν ξέρω. Ποτέ δεν έχω ερημηνία στη διαίσθηση αυτή που έχω. Ηλία. Τι. Ήταν μια καλή διαδρομή. Γνωρίζα ένα υπέροχο άνθρωπο. Ήταν μια εξαιρετική διαδρομή. Εξαιρετική διαδρομή και σίγουρα περιμέναμε να δούμε και άλλα πράγματα από εσάς. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά τα έχω λίγο χαμένα. Γιατί? Τα έχω λίγο χαμένα γιατί πραγματικά δεν το περίμενα. Αλλά επειδή εγώ τα έχω χαμένα, θα πάω στην Κρητική Επιτροπή που είναι πάντα πιο ψύχρεμη και θα ξεκινήσω με το Φωκά. Το πιο ψύχρεμο. Αν τα έχεις χαμένα, εσύ μία τα έχω εγώ 10. Είπαμε ότι πάντα θα συμβαίνει αυτό με τα ζευγάρια, όπως λέει και ο Γιάννης. Εγώ θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου για την Ελεονόρα, γιατί έκανε μια διαδρομή υπέροχη, προχώρησε πάρα πολύ στο χορό, πέρασε πολύ όμορφα πιστεύω μαζί μας, όπως περάσαμε και εμείς μαζί της, και ειλικρινά χάρηκα που τη γνώρισα από κοντά μέσα από αυτό το show. Ηλία, μου συγχαρητήρια που το κάνεις. Έρικα. Και έχουν δίκιο ότι δεν πειράζει. Απ' την άλλη, πραγματικά επιβεβαιώνεται ότι το φετινό Dancing with the Stars είναι το πιο ανατρεπτικό dancing. Είμαι και εγώ σοκαρισμένη. Απ' την άλλη όμως, επειδή έχω ζήσει την εμπειρία, είναι φανταστικό το ότι κάνατε όλη αυτή την προσπάθεια. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, γιατί είσαι πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Τον ίδιο τον ήξερα από πέρυσι, έχουμε έτσι πολύ καλή σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη, ειδικά όταν βλέπεις ζευγάρι που πραγματικά μέσα σου έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσε να είναι κυνηγητές. Δεν πειράζει. Γιάννη. Εγώ την Ελεονόρα τη γνώριζα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα είναι τόσο καλή σε αυτό στο χορό. Ήταν μια Ελεονόρα που πραγματικά δεν γνώριζα ως προς το χορό. Είχε μια εξαιρετική πορεία. Κάθε Κυριακή το έχουμε πει, κάποιος φεύγει, είναι και το κοινό, είναι και η βαθμολογία μας. Μάλλον η Ελεονόρα βρέθηκε σε μια δύσκολη μέρα, ενώ την προηγούμενη είχε κατακτήσει το απόλυτο. Αυτά έχουν αυτά τα προγράμματα και αυτό είναι και το ενδιαφέρον τους. Εμείς την ευχαριστούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριε Φωκά μου, τι έχετε? Κύριε Κοστάλα. Εμείς νομίζω εκφράσαμε τη γνώμη μας για την Ελεονόρα και την Ηλία με τη βαθμολογία μας. Και οπωσδήποτε και εγώ
τα έχω χαμένα. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Είχα γνωρίσει τη Λεωνόρα μέσα από μια συνέντευξη και τότε είχα εντυπωσιαστεί από αυτό το εκπληκτικά φωτεινό χαμόγελο και τα απίστευτα μάτια. Και την όρια εμφάνιση. Είχε έρθει επίκεντρο, δηλαδή καταπληκτικά όμορφη εκείνη την ημέρα στη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Στην πορεία είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει με πολύ κέφι, με πολύ μεθοδικότητα, ξέρει να ακούει και να μεταφράζει αυτά που της λένε σε ενέργεια, έχει φοβερή ατάκα και εγώ προσωπικά θα έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό το επίπεδο που έπιασαν την περασμένη Κυριακή με ένα τάγκο από τα ωραιότερα που έχω δει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά και η ζωή συνεχίζεται. Και ξανά προς την δόξα τραβάσιμο. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κρατήσω κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Κοστάλας και αναφέρομαι στο φωτεινό αυτό χαμόγελο που χαίρομαι πάρα πολύ που το γνώρισα κι εγώ. Θα σας δούμε στον τελικό. Βεβαίως. Και αυτό με χαροποιεί. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε σήμερα με το χορό σας. Βέβαια. Πρίσιβη, αυτό θέλω μία αγκαλιά. Να είστε καλά. Δεν πειράζει, Ηλία μου. Να το βάλω κι εγώ. Να είστε καλά. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα θα ήθελα.